Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Βλάση, καλημέρα. Από τη καλημέρα κύριε Ωραήλογλου, καλημέρα κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τις αμυντικές συμφωνίες οι οποίες θωρακίζουν τη χώρα, προσθέτοντας και τον παράγοντα της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Πάιατ, ο οποίος στην ουσία τι μας είπε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κακώς φωνάζει και κακώς διαμαρτύρεται και βρίσκει ψέγματα και ψεγάδια στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, γιατί πολύ απλά η συμφωνία αυτή είχε ήδη γίνει μια προεργασία επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, αλλά εν τούτης τώρα παριστάνουν τους επαναστάτες χωρίς αιτία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά την αμυντική ικανότητα αλλά και γενικότερα τη θέση της χώρας, και νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν διαμορφώσει και εφαρμόζουν με επιτυχία, νομίζω, μια δυναμική ενεργητική εξωτερική πολιτική, και μόλις σε δύο χρόνια έχουν επιτευχθεί στόχοι που η επιδείξη των οποίων άρχισε δεκαετίες πριν, αλλά είδατε ότι εμείς τα φέραμε εις πέρας. Και θα αναφέρω πολύ συνεπτικά ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, τόσο με την Αίγυπτο όσο και με την Ιταλία. Έχει συμφωνηθεί με την Αλβανία να υπάρξει κοινή προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Έχουν επεκταθεί τα χωρικά ύδατα της χώρας μας στο Ιόνιο. Το ίδιο διάστημα έχουν συναυτεί η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Συμφωνία Εγκαθίδρυσης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με τη Γαλλία, και βέβαια πρόσφατα, όπως είπατε, στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ. Με το Ισραήλ έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένες συνεργασίες. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα συνεργασιών σε επίπεδο διπλωματικό και αμυντικό, που ακόμα και ο πιο αισιόδοξος πολίτης, αν του το λέγαμε δύο χρόνια πριν, δεν θα πίστευε ότι θα γίνει. Νομίζω ότι και εσείς, κύριε Ωραήλογλου και κύριε Τζαλικίδη, νιώθετε πιο ασφαλείς αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω ότι νιώθουν όλοι στην Ελλάδα. Και ξέρετε πάντα αυτό που λέω και εγώ, και το λέει και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι εμείς σαν Ελλάδα αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ειρήνη στον τόπο, και η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Και όλες αυτές οι συμφωνίες που κάνουμε, όλο το εξοπλιστικό κομμάτι και πρόγραμμα που προχωράνε, έχει ακριβώς αυτό το λόγο, να θωρακιστεί η χώρα ώστε να μην υπάρχει κανείς που να επιβουλεύεται οτιδήποτε απέναντί μας. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως είναι ότι μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, δεν έχει διαψεύσει τις δηλώσεις Πάιατ για τη Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ. Και αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Νομίζω ότι, κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα αντιπολίτευσης από την αξιωματική αντιπολίτευση, προσπαθούν συνεχώς κάτι με να πούν, αλλά δεν ολοκληρώνουν. Και η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και τον πήχη που τον είχαν βάλει ψηλά, να σας θυμίσω μια παλιότερη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα που μίλαγε για την, ότι ναι μεν να συμφωνήσουμε εξοπλιστικά το εξοπλιστικό πρόγραμμα με τη Γαλλία, αλλά αυτό πρέπει να υπάρχει σε αυτή τη συμφωνία να υπάρχει και το θέμα της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας, και βέβαια όταν το έλεγε γιατί δεν έβλεπε στον ορίζοντα, και ο ίδιος όταν ήταν πρωθυπουργός δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εμείς ξεπεράσαμε ακόμα και αυτόν τον πήχη, αυτόν τον δύσκολο πήχη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο η αντιπολίτευση να βρει κάτι χειροπιαστό για να το πει. Και νομίζω ότι και όσον αφορά τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ που είπατε, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι έχει επιβεβαιωθεί και από τη ΣΥΠΑ ο στρατηγικός και σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, και μάλιστα εγώ αυτό που πρέπει να επισημάνω είναι ότι οι ΗΠΑ επενδύουν στην Ελλάδα σε αντιδιαστολή και σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν υπήρχε αντίστοιχη κίνηση και προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ για πρώτη φορά δεν μας βάζουν στο ίδιο καλάθι. Καταδικάζουν το κάζους Μπέλι για πρώτη φορά σε συμβατικό κείμενο, επενδύουν σε ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κέρυες περιοχές στρατηγικής σημασίας όπως ο Έμβρος και η Κρήτη, και η συμφωνία, νομίζω, όλη αυτή επιτρέπει την επέκταση του αμερικανικού αποτυπώματος συμπεριλαμβανομένων και άλλων νησιών στο μέλλον. Νομίζω όμως και η επιστολή που έκανε προς τον Πρωθυπουργό κυρία Κομιτσοτάκη
ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είναι πολύ χαρακτηριστικός. Εγώ να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, κάτι άλλο. Επειδή διατελέσατε υπουργός από Δήμο Ελληνισμού, πιστεύετε ότι σε αυτή τη θωράκιση της χώρας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής διαδραματίζει ρόλο και η ενεργοποίηση της δυναμικής του αποδήμου? Δηλαδή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάρουμε για παράδειγμα, έχουμε κινητοποιήσει όπως πρέπει το ελληνικό λόμπι εκεί, με δεδομένο πως έχουμε ανθρώπους δισεκατομμυριούχους, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζουν καταστάσεις? Είστε ικανοποιημένος από τον βαθμό συντονισμού, γιατί στην Ελλάδα αυτό συνήθως χωλαίνουμε, συντονισμού της ομογένειας ώστε να αξιοποιηθεί ως εντός εισαγωγικών όπλο και για τη θωράκησή μας? Όχι. Αν με ρωτάτε προσωπικά για το πόσο θα μπορούσαν να βοηθήσουν και πόσο εμείς έχουμε προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση, ναι, όχι, δεν είμαι τόσο ικανοποιημένος. Και αυτό δεν οφείλεται στους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι από αυτούς υπάρχει πραγματικά τεράστια διάθεση προσφοράς και βοήθειας. Δεν έχουμε συντονίσει εμείς σαν πολιτεία όλες τις τελευταίες δεκαετίες όλο αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν και οργανισμοί όπως είναι ο ΧΑΛΚ με τον Έντιτο Ζεμενίδη, οι διάφοροι κατά μόνας Έλληνες επιχειρηματίες μεγάλου ελληνικού εξωτερικού που βρίσκουν και βοηθάνε ατομικά είτε συλλογικά αλλά σε μικρότερο βαθμό τα δίκαια της χώρας, αλλά το να υπάρχει κάτι συντονισμένο στο βαθμό που το λέτε εσείς, σε μια χώρα όπου είναι το κέντρο των εξελίξεων την Αμερική και στο οποίο ζουν πάνω από 3 εκατομμύρια Έλληνες και πάρα πολλοί από αυτούς είναι πραγματικά πολύ, πολύ υψηλού οικονομικού στάτους. Όχι, δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε. Μάλιστα. Είναι όμως κρίμα πραγματικά, γιατί υπάρχει αυτή η δυναμική την οποία πρέπει κάποτε να αξιοποιήσουμε. Συμφωνήσουμε και αυτό, αλλά να σας πω το εξής, γιατί πρέπει, οφείλουμε και να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Η κυβέρνηση αυτή, τουλάχιστον γιατί εγώ για αυτή την κυβέρνηση μπορώ να μιλήσω περισσότερο, με το που ξεκίνησε η θητεία της έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά πολύ θερμά και δυνατά θέματα, όπως ήταν η πανδημία, όπως είναι το προσφυγικό, όπως είναι η τουρκική προκλητικότητα, όπως είναι οι οικονομικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να είναι και αυτός αναγκασμένος να βάζει προτεραιότητες, γιατί πάντα πρέπει να βάζεις προτεραιότητες και να λύνεις τα πολύ δύσκολα και άμεσα και μετά να προχωράς και στο επόμενο βήμα. Σίγουρα το κομμάτι των αποδήμων, και σας το λέει κάποιος που για 20 μήνες ήταν σε αυτό το τιμόνι και παρόλα αυτά αυτούς τους 20 μήνες, να σας θυμίσω επιπλέον ότι λόγω της πανδημίας ήταν και αδύνατη η καλή επικοινωνία, εννοώ η απευθείας επαφή, σίγουρα τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά ξέρετε, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα Zoom δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ποτέ την ανθρώπινη επαφή. Άρα εκ των πραγμάτων το κομμάτι αυτό έχει μείνει πίσω. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι για μένα δεν πρέπει και δεν οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού, είτε αυτοί μένουν στην Αμερική, είτε μένουν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, παντού, πιστέψτε με, αποτελούν μια δεύτερη Ελλάδα και πολλές φορές το γεγονός ότι υπάρχει ο νόστος και τους λείπει η πατρίδα, τους κάνει να νιώθουν ακόμα πιο δενά και πιο δεμένοι με τη μητέρα πατρίδα. Να περάσουμε λίγο, κύριε Υπουργέ, και στο θέμα της εξεταστικής για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην ουσία αυτό το οποίο διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε είναι ότι πάμε για δύο επιτροπές, για δύο εξεταστικές. Πού θεωρείτε ότι θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, ακούμε πολλούς συναδέλφους σας στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει για μαλλί και στο τέλος θα βγει κουρεμένος. Κοιτάτε να δείτε, εγώ το έχω πει επανειλημμένος, καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται. Και επομένως, παρόλο το ότι η εκτίμηση προσωπική είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει σε αυτή την κίνηση λόγω αδυναμίας να αρθρώσει πολιτικό λόγο σε σημαντικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, τίποτα για το οποίο θα απολογηθούν. Αυτό που λέμε είναι σαφώς, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μια εξεταστική επιτροπή στα πλαίσια αυτών που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, να την προχωρήσουμε, αλλά εξεταστική επιτροπή πρέπει να αφορά την περίοδο 2015 έως και σήμερα 2021. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει αποκλειστικά για την πορεία των δύο ετών και να θέλει να βγάλει τον εαυτό του και τη διακυβέρνησή του απ' έξω. Στο κάτω-κάτω, αν δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, μπορούμε να τα συζητήσουμε
όλα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να πέσει άπλετο φως παντού, να υπάρξει μια χρονική διεύρυνση, οπότε να δούμε πραγματικά αν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτό και πού μπορεί να βρίσκεται αυτό το μεμπτό. Σίγουρα καταλαβαίνω τη δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ στο ότι δεν θέλουν να ξαναπέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, στα βοσκοτόπια, στα εκατομμύρια που πήγαιναν υπογείως για να στηθούν εφημερίδες, στις δημοσκοπήσεις που λίγο πριν τις εκλογές έβγαζαν τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στο 2,1% και ανέβαζαν τη Χρυσή Αυγή στα ύψη. Σίγουρα δεν θέλουν αυτό, αλλά κοιτάτε να δείτε, δεν μπορείς να ζητάς μόνο αυτό που σε βολεύει, που θεωρείς ότι σε βολεύει, γιατί εκ του αποτελέσματος δεν θα βρεθεί, σας το λέω από τώρα, και τίποτα για αυτή την διετία. Επομένως, εφόσον και οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι καθαροί, ιδού η Ρόδος τα τελευταία 6 χρόνια να βγουν στο φως της δημοσιότητας και στο κάτω-κάτω ο ελληνικός λαός αυτό έχει ανάγκη, να βλέπει φως παντού. Εγώ θέλω να κάνω στον κύριο Υπουργό μία ερώτηση αναφορικά με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στην καταπολέμηση του κύματος ακρίβειας που φαίνεται πως είναι πλέον ίντρα πόρτας. Ο κύριος Ηλιόπουλος επανέλαβε σήμερα, ο εκπρόσωπος τύπου τους, το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από το πρωί τους ακούω να μιλούν πάλι για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ειδήσου εν παρόδο, το είχε πει κάποτε ο Τρίφωνας Αλεξιάδης αυτό, ότι ο ΕΦΚ είναι ένας άδικος φόρος, αλλά δεν το μείωσαν ποτέ. Τι απαντάτε εσείς, κύριε Υπουργέ, σε αυτές τις δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αυτό που συζητά, που αναφέρουν, είναι πραγματικά, όχι, αν όχι αστείο, σίγουρα οξύμορο, γιατί ναι, η κυβέρνηση που είχε τη δυνατότητα 5 χρόνια ναι, να είναι στο τιμόνι της πατρίδας, που το μόνο που έκανε ήταν να αυξάνει τους φόρους παντού, που δεν αύξησε εννοείται κανένα εισόδημα, αλλά αντίθετα προσπαθούσε τη μεσαία τάξη να την στραγγίζει και να τη σπίνει εντός εισαγωγικών το αίμα. Δεν μπορούν τώρα μετά από αυτά τα 5 χρόνια που έχουν αποδείξει ότι διαλύσανε μια μεσαία τάξη να βγαίνουν και να λένε τι, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που εμείς έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης. Να σας θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη ΔΕΘ ως Πρωθυπουργός μείωσε τον ένφια παραδείγματος χάρη σε έναν βαθμό πολύ πιο μεγάλο και μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι ανέμεναν ή οποιοδήποτε, και συνέχεια προσπαθούμε και μειώνουμε τους φορολογικούς δείκτες, γιατί μια προοδευτική φιλελεύθερη παράταξη όπως είναι αυτή της Νέας Δημοκρατίας αυτό θέλει να κάνει, να μειώνει τη φορολογία και να αυξάνει το εισόδημα του μέσου Έλληνα πολίτη. Αυτή είναι η πολιτική μας. Μια πολιτική εκ διαμέτρου αντίθετη με την πολιτική της αριστεράς που θέλει να εξισώνει τους πάντες προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε να τους εξισώνουμε όλους προς τα πάνω. Άρα επομένως το να βγαίνουν αφού 5 χρόνια ήταν στην κυβέρνηση και πράτανε το εντελώς αντίθετο και να λένε τι να κάνουμε που εμείς το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησής μας, και εφόσον φτιάξουν κι άλλο τα οικονομικά, γιατί εμείς εκτιμούμε ότι το επόμενο διάστημα πραγματικά η οικονομία μας μπαίνει σε ένα μεγάλο κανάλι ανάπτυξης. Και μέσα από αυτό θα μπορούμε να υλοποιούμε κι άλλο το πρόγραμμά μας και να μειώνουμε κι άλλο και τους φορολογικούς δείκτες και να βοηθούμε τα νοικοκυριά. Ναι. Τώρα το να βγαίνει οποιοδήποτε από το ΣΥΡΙΖΑ και να λέει κάτι αντίθετο, νομίζω προκαλεί τουλάχιστον γέλιο, και νομίζω τα αφήνουμε εκεί. Ναι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.